η Ελλάδα μόνη μου, διαβάζοντα ένα σχόλιο που έγραψε ένα άνδρας σε κάτω από το βίντεο για τι δυναμικέ γυναίκε, το οποίο είναι απολαυστικό. Το διαβάζω έτσι όπω το έγραψε. Θέκλα, κάνε ένα βίντεο για τις φράσεις του τύπου. Μην πει ότι θέλει σχέση, θα φοβηθεί ο άνδρα. Μην πει ότι θέλει παιδί, θα φοβηθεί ο άνδρα. Μην μιλά για τη δουλειά σου, θα φοβηθεί ο άνδρας. Μην, επομένει, μην επιμένεις στις απόψεις σου, τρομάζεις τους άνδρες. Είσαι έξυπνη, θα πρέπει να τρομάζεις πολύ τους άνδρες. Μην μιλάς για τον παρελθό σου και για άλλες σχέσεις σου, τρομάζεις τον άνδρα. Βγάλε ένα κάρο βίντεο για το θέμα αυτό. Γεμίστε τον κόσμο. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι ο άνδρας φοβάται και τρομάζει και τα κάνει πάνω του. Επιτέλους να σταματήσει αυτό το πράγμα. Κανένας άνδρας δεν φοβάται και δεν τρομάζει με τίποτα από τα παραπάνω. Είναι άνδρας που τα γράφει αυτά, ε; Όποιο φοβάται και τρομάζει από αυτά τα πράγματα, καλό είναι να μην έχει καμία πρόσβαση στι σχέσει με γυναίκε, με άνδρες, με ό,τι και αν είναι. Έχω βαρεθεί να τα ακούω αυτά από γυναίκε. Κόψτε αυτή την καραμέλα, γυναίκε. Και στο κάτω-κάτω, φοβήστε αυτού που φοβούνται. Φοβήστε του να οσυχάσουμε. Πολύ κουραστικό. Είναι προφανέ ότι ο κύριο αυτό ο ίδιο δεν είναι, δεν είναι φοβισμένο. Είναι φανερότατο αυτό το πράγμα, το ίδιο δεν φοβάται. Και ότι ακούει από άλλες γυναίκες να λένε ότι οι άνδρες φοβούνται. Και μου λέει να κάνω αυτό το βίντεο για να πω ότι οι άνδρες δεν φοβούνται. Ε, δεν μπορώ να πω εγώ ότι οι άνδρες δεν φοβούνται. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν και άνδρες με αρχίδια πεπόνια που δεν φοβούνται. Και ψάχνετε για αυτούς τους άνδρες. Και αν ένας άνδρας φοβάται, είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα ένδειξη ότι δεν κάνει για σας ή δεν κάνει για σχέση την περίοδο αυτή, γιατί μετά μπορεί να ξεφοβηθεί ο άνθρωπος. Και θα διαβάσω κάτι άλλο που μου έστειλε ένας άλλος άνδρας στο Messenger όταν είδε το βίντεο αυτό. Είναι γεγονός, γράφει, ότι οι δυναμικές μας προκαλούν και φόβο και δέος. Σκέφτεσαι, μα αυτή αν είναι συνέχεια έτσι, πού θα πάμε να σταθούμε. Οπότε λες να λείπει το βύσσινο. Μου γράφει αυτό ο άνδρα. Του γράφω εγώ, μπορεί να μην ξέρει τι χάνει όμω. Και μου απαντάει, είναι μια πιθανότητα. Ξέρει όμω εκ του ασφαλού τι κερδίζει. Άρα, φίλε, δεν μπορώ να κάνω ένα βίντεο όπω μου ζητά να λέω ότι οι άνδρε δεν φοβούνται. Διάβασα το, 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 το μήνυμά σου, το οποίο είναι απολαυστικότατο. Το υιοθετώ με την άποψη του ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες που φοβούνται. Και υιοθετώ ακόμα περισσότερο την άποψη που λες στο τέλος, όποιος φοβάται και τρομάζει από αυτά τα πράγματα, καλό είναι να μην έχει καμία πρόσβαση στις σχέσεις με γυναίκες, με άνδρες, με ό,τι και αν είναι. Έχω βαρεθεί να τα ακούω αυτά από γυναίκες. Κόψτε αυτή την καραμέλα οι γυναίκες και στο κάτω-κάτω φοβήστε αυτούς που σας φοβούνται. Φοβήστε τους να συχάσουμε πολύ κουραστικό. Φίλε, είσαι άνδρας, άρα δεν μπορεί να καταλάβει τη θέση στην οποία βρίσκεται η γυναίκα. Επειδή δεν είσαι γυναίκα. Και επειδή προφανώ είσαι τεροφιλόφιλο άντρα. Άρα δεν είσαι να κάνει με άντρε. Άκου να σου πω. Καταλαβαίνω σε. Σε καταλαβαίνω ότι εσύ δεν φοβάσαι. Προφανώ είσαι ένα από αυτού του άντρε οι οποίοι είναι ολοκληρωμένε προσωπικότητε και χαίρονται και γουστάρουν και καμαρώνουν να έχουν μια γυναίκα δίπλα του. Εντάξει, δεν είναι όλο όμω έτσι. Δεν είναι. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να, να και να θεωρούμε ότι όλοι είναι φοβισμένοι ή όλοι είναι ατρόμητοι. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε στις σχέσεις μας είναι να μην γενικεύουμε και οι μεν και οι δεν. όλοι, όλες οι ομάδες. Άρα, αν είσαι γυναίκα και συναντήσεις έναν άντρα φοβισμένο και σου δείξει ότι φοβάται, Φόβιστο να ησυχάσουμε, πώ λέει αυτό ο φίλο. Να πάει στο καλό. Μένα μου έλεγε η μάνα μου, όταν είχα χωρίσει την πρώτη στράτα, την πρώτη φορά που ήμουν 26 χρόνια με δύο παιδιά. Και ποιο θα σε πάρει τώρα, χωρισμένη με δύο παιδιά, μου έλεγε. Και τη έλεγα, αυτό που δεν θα θέλει να με πάρει. Τώρα η μάνα μου έλεγε να με πάρει να με παντρευτεί. <laughs> Λέγαμε όλου του τρόπου. <laughs> Πλάκα κάνω. Αυτό που δεν θα θέλει να σχετιστεί μαζί μου επειδή είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για να σχετιστεί με οποιαδήποτε γυναίκα, όχι μόνο μαζί μου. Άρα το γεγονό ότι είμαι χωρισμένη με παιδιά, σύντο δυναμική, τα έχω όλα μαζί εγώ, είναι σαν ένα φίλτρο που φιλτράρει του ακατάλληλου. Και υπάρχουν πολλοί ακατάλληλοι για εμά. Δεν θα πούμε ακατάλληλοι γενικώ, γιατί ένα φοβισμένο μπορεί να βρει μια φοβισμένη και να φοβούνται μαζί αντάμα και να περάσουν ζάχαρη. Α λοιπόν. Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν εμεί ελκυόμαστε από φοβισμένου ανθρώπου, πάμε στου φοβισμένου και κάνουμε χωριό. Αν δεν μα ελκύουν οι φοβισμένοι άνθρωποι, χαιρόμαστε που είναι φοβισμένοι γιατί δεν μα ελκύουν. Και χαιρόμαστε που του φοβίζουν γιατί δεν του θέλουμε στη ζωή μα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμο έχει δισεκατομμύρια ανθρώπου ο πλανήτη Γη. Οι δισεκατομμύρια ανθρώπου. Και εμεί ένα άνθρωπο θέλουμε για να ταιριάξουμε. Όχι εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, ένα άνθρωπο. Οπότε όσο πολύ φοβισμένοι και αν υπάρχουν άνθρωποι, όσε πολλέ φοβισμένε και αν υπάρχουν γυναίκε, όσοι πολύ φοβισμένοι άντρε και αν υπάρχουν. Δεν μα αφορά, γιατί μα μας αφορά ένα πρόσωπο μόνο. Και μα αφορά ότι κάποιο όταν δεν μα κάνει, δεν μα κάνει. Το πρόβλημα είναι να προσπαθούμε να κόψουμε και να ράψουμε τον εαυτό μα, στα μέτρα του οποιοδήποτε έχουμε απέναντί μα, ο οποίο δεν μα γουστάρει όπω είμαστε. Όποιο δεν μα γουστάρει όπω είμαστε να πάει να κάνει μπάνιο, να πάει να κουρευτεί, να πάει να ξεριστεί, να πάει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά να μην μα ενοχλεί. Σοβαρά. Είναι μεγάλο λάθο να προσπαθούμε να κοπούμε και να ραφτούμε στα μέτρα του άλλου, που άλλο το μόνο προσώμ που μπορεί να έχει είναι ότι είναι άντρα και μα θέλει αν είμαστε γυναίκε. Το ίδιο ισχύει και για του άντρε φυσικά. Δεν είναι καλή ιδέα να μεταλλάσσουν τον εαυτό τους για να ταιριάξουν στα κριτήρια μιας γυναίκας για να τους θέλει. Είτε ο άλλος μας θέλει όπως είμαστε, δυναμική, μη δυναμική, εκδηλωτική, μη εκδηλωτική, εσωστρεφής, εξωστρεφής, δεν ξέρω εγώ τι χαρακτηριστικά έχει ο καθένας, είτε μας θέλει και μας γουστάρει και μας ερωτεύεται και θέλει να είναι μαζί μας όπως είμαστε, είτε δεν μας θέλει και πάει ο καθένας στον δρόμο του. Δεν είναι ανάγκη να μας θέλουν όλοι. Α, θα ήταν μεγάλο πρόβλημα να μας έθελαν όλοι. Θα είχε πολύ σύνο να μαζί, ήθελαν όλοι. Ένα άνθρωπο θέλουμε να μα θέλει. Κάθε φορά τέλο πάντων που ψα, ψάχνουμε να κάνουμε σχέση, γιατί δεν θα, δεν θα πούμε ότι ζούμε στην εποχή που οι σχέσει είναι διαβίου. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί άνθρωποι που έχουν κάνει όμορφε σχέσει από νωρί στη ζωή του και κρατάνε και μπράβο του και συγχαρητήρια και του χαιρόμαστε. Αλλά είμαστε κι εμεί <laughs> οι υπόλοιποι <πολίτες, laughs> που είμαστε πολλοί που θα χρειαστεί να διαλέξουμε σύντροφο περισσότερο από μια-δύο φορέ. Ή τέλο πάντων να είμαστε ελεύθεροι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, ένα άνθρωπο θέλουμε για να κάνουμε σχέση. Δεν θέλουμε δισεκατομμύρια, δεν θέλουμε εκατομμύρια. Και δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κόβουμε και να ράβουμε τον εαυτό μα στα μέτρα του άλλου για να μα θέλει. Και επίση δεν είναι καλή ιδέα να γενικεύουμε και να πάμε να λέμε σε έναν άλλον άνδρα που γνωρίζουμε ότι εσεί οι άνδρε φοβάστε. Όχι, δεν είναι όλοι οι άνδρε το ίδιο. Δεν είναι, είναι όλε οι γυναίκε το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι Έλληνε το ίδιο, δεν είναι όλοι οι Ιταλοί το ίδιο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε μια ομάδα το ίδιο. Να μάθουμε να βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Η γενίκευση και τα κοινωνικά στερεότυπα στι ανθρώπινε σχέσει είναι πάρα πολύ βλαβερά. Εξαιρετικά βλαβερά. Μπορεί να μα δίνουν μια ψευδέστηση ασφάλεια και γνώση ότι ντε και καλά, έχω μέσα στο μυαλό μου γενικού κανόνε για του άνδρε. Οπότε, άμα θα γνωρίσω έναν άνδρα, θα εφαρμόσω αυτού του γενικού κανόνε και θα επιτύχω αυτό που θέλω. Μπούρδε. Μπούρδε και τέτοιε μπλε. Δεν έχει έτσι πράγμα. Ο κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και πρέπει να δίνουμε τον απαιτούμενο χρόνο, την απαιτούμενη προσοχή, τον απαιτούμενο σεβασμό στον κάθε άνθρωπο που γνωρίζουμε για να τον γνωρίσουμε πραγματικά εκείνον τον ίδιο και όχι με το που θα τον δούμε αυτόν τον άνθρωπο να βγάλουμε τα στερεότυπα μα απ' έξω και να του βάλουμε ετικέτε επειδή ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο φίλο. Πειδή είναι άνδρα ή επειδή είναι γυναίκα ή επειδή έχει. Ε, ανήκει σε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η γεννήκευση. Φίλε, έχει άνδρες που φοβούνται. Φίλε, έχει άνδρες που δεν φοβούνται. Φίλε, έχει γυναίκε που γεννικεύουν. Φίλε, έχει λίγε γυναίκε που δεν γεννικεύουν. Όσο εξελισσόμαστε περισσότερο προσωπικά εμεί οι ίδιοι, όσο καλύτερε εκδοχέ του εαυτού μα γινόμαστε, όσο περισσότερο αγαπούμε τον άνθρωπο εν γέννη και γινόμαστε πιο ελεύθερα πνεύματα και πιο περιεχτικά, τόσο λιγότερο θα επηρεαζόμαστε από τα κοινωνικά στερεότυπα και δεν θα πέφτουμε στην παγίδα να προκαταβάλουμε κάποιον άνθρωπο μόνο και μόνο λόγω του φίλου του και δεν θα γενικεύουμε αρνητικές εμπειρίες που είχαμε το παρελθόν σε νέε γνωριμίες που έχουμε στο παρόν. Γιατί αυτό είναι ένας τρόπος να χαλάσουμε την ερωτική μας ζωή μα έτυχε κάποιο που φοβάται, σε κάθε επόμενη γνωριμία, μήπω φοβάσαι και εσύ, όπω φοβόταν αυτό, εσεί όλοι φοβάστε. Όχι. Αυτά είναι βλαβερά και επιζήμια. Αυτέ είναι οι απόψει μου. Και επίση έχει και οι γυναίκε που έχουν ελαττώματα και, και οι γυναίκε που δεν έχουν ελαττώματα. Δεν είναι καλά να γενικεύουμε και να βάλουμε όλου του άνδρε σε ένα τσουβάλι, όλε τι γυναίκε σε ένα τσουβάλι. Και αυτοί που φοβούνται, να του φοβήσουμε να φύγουν μακριά, να μην μα ενοχλούν. Ε, θα σου καταστρέψουμε του ανθρώπου, θα σου καταδικάσουμε. Είναι ανθρώπινο να φοβάσαι. Κάποιο που φοβάται να πάει στο ψυχολόγο, να κάνει ψυχοθεραπεία, αν έχει μια φοβία να την ξεπεράσει, γιατί άλλο η φοβία και άλλο το φοβάμαι γενικότερα, να τα βρει με τον εαυτό του, να δει γιατί φοβάται. Δεν, 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 δεν ακυρώνουμε του ανθρώπου που φοβούνται, απλώ αναγνωρίζουμε ότι το να φοβάσαι μια γυναίκα σε κάνει ακατάλληλο για να κάνει σχέση μαζί τη. Και η λύση δεν είναι αυτή η γυναίκα. Να σε κάνει να ξεφοβηθεί, η λύση είναι να πα στον ψυχολόγο να ξεφοβηθεί. Να πα να κάνει ψυχοθεραπεία, να φτιαχτεί, να σα στεί. Φιλιά.